σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου, η πόλη της Πρέβεζας θα τιμήσει το δικό της Λάκη Παπά. Καλλιτέχνες του νέου κύματος μαζί με πρεβεζάνους μουσικούς και τραγουδιστές θα ενώσουν τις φωνές τους σε μια βραδιά αναμνήσεων, νοσταλγίας και συγκίνησης αφιερωμένες στο μεγάλο πρεβεζάνο ερμηνευτή. Ο Μιχάλης Βιολάρης, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και μια πλειάδα ακόμη γνωστών καλλιτεχνών και φίλων του αξέχαστου Λάκη Παπά θα ταξιδέψουν το κοινό με αγαπημένα τραγούδια στην εποχή του νέου κύματος, συνθέτοντας ταυτόχρονα το πορτρέτο του μέσα από τις αφηγήσεις τους. Την εκδήλωση, η οποία θα είναι ελεύθερη για το κοινό, διοργανώνουν ο Δήμος, η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε να ακουστούμε για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός για μένα που θα συμβεί στην πόλη μας το Σάββατο του βράδυ, το βράδυ του Σαββάτου. Εμείς θα τραγουδήσουμε Λάκη Παπά, μην κουραστείς να μ' αγαπάς και η μπόρα θα περάσει. Σας λέω ενδεικτικά ένα στίχο από ένα πολύ γλυκό και αγαπημένο τραγούδι, γιατί ο Λάκης Παπάς ήταν ο πατέρας των Μπουάτ, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Η ιδέα γεννηθεί πολύ πριν από μένα, δεν ευωδόθηκε για διαφόρους λόγους και ξανά το καλοκαίρι ο Πολιτιστικός Σύλλογος, κάποιοι άλλοι φίλοι του κυρίου Παπά με πλησίασαν. Εν πάση περιπτώσει είχε αρχίσει να καλλιεργείται και ο Δήμος αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτό που έπρεπε, ίσως αργήσαμε λιγουλάκι, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι το κάνουμε τώρα, να τιμήσουμε το Λάκη Παπά. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε σε φίλους, συνεργάτες του κυρίου Παπά, τον κύριο Βιολάρη που τραγούδησε μαζί του, τραγούδησε έργα του Λάκη Παπά, και σε πολλούς άλλους όπως είναι ο κύριος Αλβάνος, ο κύριος Πολίτης, ο κύριος Παπαγγελίδης, ο Κωνσταντακόπουλος, σας λέω έτσι ενδεικτικά κάποια ονόματα. Μαζί του ήταν ο κύριος Ιατρόπουλος, ο στιχουργός και προσωπικός φίλος του κυρίου Παπά που θα είναι μαζί μας και θα μας μιλήσει για εκείνον. Αυτό είναι το ένα μέρος, το συναυλιακό. Αλλά το πρώτο μέρος που είναι του Δήμου μας είναι αφιερωμένο σε εκείνον με ένα βίντεο που έχει πραγματοποιήσει ο δικός μας πρεβεζάνος Γιάννης Νικολαίδης, που αναφέρεται στην πορεία του και στη ζωή του στην Πρέβεζα και που θα τραγουδήσουν η παλιά και η νέα γενιά. Η νέα γενιά, παιδιά που μεγάλωσαν ακούγοντας το Λάκη Παπά και άλλους καλλιτέχνες πρεβεζάνους, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, όπως ο Κώστας ο Αντύπας, είναι ένας νέος καλλιτέχνης και τραγουδάει γιατί θαύμαζε αυτούς που θα ακούσετε μόλις, αμέσως μετά. Ο Κώστας ο Γενιάς είναι γιος του Γενιά, που ήταν φίλος του Λάκη Παπά, αλλά δεν είναι εν ζωή, ήταν από τους πρώτους συνεργάτες του στην Πρέβεζα, που παίζανε μαζί. Και ακολουθούν τα δύο, ένα μεγάλο όνομα είναι ο Βασίλης ο Τζίμας, και συνάδελφός μου και μουσικός που τραγούδησε από το 70 μέχρι το 2000 κάτι με το Λάκη Παπά, από τους πρώτους συνεργάτες. Και ο Χρήστος ο Τάγκας, επίσης και αυτός συνάδελφος, αλλά που ασχολείται με το τραγούδι. Βέβαια θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από ίσως ανθρώπους τους οποίους δεν μπορώ να τους έχω όλους προσκεκλημένους, δεν τους απευθύνθηκα βέβαια, δεν μπορούσαν να έρθουν. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα να κάνουμε μια πρώτη εκδήλωση και μπορούμε να ξανακάνουμε για προς τιμήν του κυρίου Παπά. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα βγει και είναι και πολύ συγκινημένοι όλοι όσοι συμμετέχουν. Όμως είναι πάρα πολύ λίγοι εκείνοι που ξέρουν ότι ο Λάκης Παπάς έλκει την καταγωγή του από την Πρέβεζα. Ναι. Γεννήθηκε στην Πρέβεζα 9 Ιανουαρίου του 1938. Έζησε πολλά χρόνια, τραγουδούσε στην Μπουάτ που είναι κοντά στο Κηποθέατρο και τώρα είναι δημοτικός κινηματογράφος και ενιακτή. Έζησε πολλά χρόνια, έφυγε από την Πρέβεζα κάποια στιγμή και έφυγε και από τη ζωή στην Αθήνα σε ηλικία 76 ετών, 26 Μάρτη του 2014. Είναι πολύ λυπηρό που δεν υπάρχει. Για μας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο, είναι παρακαταθήκη. Είναι από εκείνους που βάλαν το πετραδάκι στο νέο κύμα μαζί με την Πόπη Αστεριάδη, τη Χωματά και άλλους που αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Κορυφαίος συνθέτης, μουσικός, τραγούδισε Μάνο Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Λοΐζο, Μαμαγκάκη, το παραμύθι χωρίς όνομα, Οδός ονείρων.
Μαγική Πόλη και άλλους και άλλους πολλούς. Και εμφανίζεται και σε μπουάτ της Πλάκας από την δεκαετία του 1960, γράφοντας πια τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Ένα μέρος, όταν λέμε νέους, δηλαδή η γενιά των 20, πιθανόν να μην μπορεί να ξέρει πολλά. Σε αναφορές από τους γονείς, ξέρετε πώς είναι οι νέοι τώρα και τι τραγούδια ακούνε. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από το σχολείο, από τα ακούσματα. Καλό είναι όμως εμείς, ο Δήμος που είμαι, οι καθηγητές, οι πρεβεζάνοι, οι γονείς, να μιλάνε στα παιδιά τους για τη μουσική, για τους συνθέτες, για αυτούς, για την μπουάτ, για το νέο κύμα. Ας πούμε, λες ένα παιδάκι τι είναι νέο κύμα, σαφώς και δεν το ξέρει, είναι πολύ μακρινό για αυτούς. Καταλάβατε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η παιδεία και το σπίτι, να πω εγώ έτσι, αν όχι το σχολείο, από εκεί ξεκινάνε όλα. Αλλά και εμείς από την πλευρά μας πρέπει όσο μπορούμε να ενεργοποιούμε τα παιδιά, τους νέους, να είναι κοντά μας. Γι' αυτό και μέσα σε όλο αυτό που θα ακουστεί το Σάββατο έχουμε και νέους, που μπορεί ας πούμε να μην ήτανε, να μην τραγούδησαν μαζί με τον Λάκη Παπά, αλλά τον άκουσαν. Τραγούδησαν μαζί με εκείνους που τραγουδούσαν για εκείνον. Κατάλαβες, Δίκη. Κυρία Γέλη, πού θα γίνει η εκδήλωση, σε ποιο χώρο και τι ώρα θα ξεκινήσει? Στην Όαση, είναι με ελεύθερη είσοδο φυσικά. 8 η ώρα θα ξεκινήσει, 8 η ώρα ακριβώς θα ξεκινήσει. Και φυσικά η παρουσία σας θα είναι τιμή για μας, για όσους μπορείτε να έρθετε, για όσους θα θέλετε να ακούσετε τραγούδια του Λάκη Παπά, τραγούδια του νέου κύματος που τραγουδήθηκαν από το Λάκη Παπά, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω όλο το team, όλη την ομάδα που δούλεψε για όλο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό που το κάνουμε για να το συντονίσουμε. Τη Σοφία Διγιαμά, που είναι η ψυχή, εκείνη είχε τις ιδέες της πιο πολλές, και οφείλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ online, που λένε. Πρέπει να της το πω, τη Σοφία, της Δήμητρας της Κοψάρη, των ηλεκτρονικών, των τεχνικών, της Μαριάννας της Πολίτη, η οποία θα συντονίσει την εκδήλωση όλη, και συγγνώμη αν ξεχνώ κάποιους, όλους τους καλλιτέχνες της Πρεβεζάνου που με πολύ αγάπη ανταποκρίθηκαν στο δικό μας κάλεσμα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο που μας στηρίζει, την Περιφέρεια, και όλους τους Πρεβεζάνους και όλους εσάς που είστε καλεσμένοι και θα έρθετε να μας ακούσετε. Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι, ένα περίπατο σε ένα παράδεισο σε κάποια στέρη, με ένα άσπρο σύννεφο πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις απέραντες τις ξαστεριές.